Η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκε στην είσοδο του ναού και από το πρωί δεκάδες πιστοί συνέρευσαν για να προσκυνήσουν. Το απόγευμα τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός, όπου ιερούργησε ο ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, πατήρ Γερβάσιος Παρακεντές. Με τη χάρη του Θεού, περιμένουμε τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Νικολάου, που είναι προστάτης των ναυτικών μας. Εορτάζουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν στη θάλασσα, και στην θάλασσα την αισθητή, αλλά και στη θάλασσα την νοητή, τη θάλασσα δηλαδή της ζωής. Εδώ πέρα, στο ναό του Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα που βρισκόμαστε, επειδή η πόλη μας είναι ήδη παραλιακή πόλη, τιμάμε ιδιαίτερα τον Άγιο Νικόλαο, όπως βλέπετε και τις σημαίες του ναυτικού που έχουν ήδη τοποθετηθεί εδώ πέρα έξω από το ναό, και αναμένει όλος ο κόσμος που ευλαβείται ιδιαίτερα τον προστάτη Άγιό μας να συρρεύσει εδώ πέρα στο ναό για να τον τιμήσουμε. Στην Ιερά Αγρυπνία θα λειτουργήσει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ζαχαρίας Σπυρόπουλος και ανήμερα το πρωί της Πέμπτης στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος. Στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Θεία Δοξολογία για τις αρχές του τόπου και το πολεμικό ναυτικό που γιορτάζει και τιμά με ξεχωριστό τρόπο την ημέρα αυτή. Ήδη βγάλαμε την εικόνα του Αγίου Νικολάου έξω. Εν συνεχεία η Ιερά Αγρυπνία από τις 10 μέχρι τις 1 μετά το μεσονύκτιο και αύριο το πρωί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία από το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κύριο Χρύσανθο, τον Επίσκοπό μας, όπου έρχεται αντί για το Σεβασμιότατο, ο οποίος απουσιάζει φέτος στο Κάιρο στη χειροτονία ενός αδελφού μας που γίνεται Επίσκοπος Κανάγκας. Ευχόμεθα η χάρη του Αγίου Νικολάου να σκεπάζει όλους τους ευλαβείς προσκυνητές που τιμούν και αγαπούν τον Άγιο Νικόλαο και, όπως είπαμε στην αρχή, ιδιαίτερα τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στη θάλασσα και επικαλούνται κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που εργάζονται τη βοήθεια του Αγίου Νικολάου. Ο εορτασμός θα ολοκληρωθεί με τον Εσπερινό στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Θα υπάρχει και τεμάχιο του Λειψάνου του Αγίου Νικολάου για προσκύνημα.